Άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με την οδήγηση διακινητών στο αντίθετο ρεύμα τόσο της Εγνατίας όσο και του επαρχιακού δικτύου ζητούν από την πολιτεία εκπαιδευτικές παρατάξεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην ανακοίνωση που υπογράφουν η Αγωνιστική Συσπήρωση Εύρου και οι συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις Ροδόπης, Δράμας και Καβάλας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Σεπτέμβρη δεκάδες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αρχίσουν να μετακινούνται εντός των νομών αλλά και από νομό σε νομό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να εργαστούν στα σχολεία που υπηρετούν και θα το κάνουν με τον φόβο μη βρεθεί κάποιος διακινητής στο δρόμο τους. Είμαστε ανήσυχοι όλοι μας, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικών, για αυτό το φαινόμενο. Αλλά θέλαμε και σαν παρατάξεις εκπαιδευτικών να τονίσουμε και αυτή την πτυχή του προβλήματος, διότι από 1 Σεπτεμβρίου εκατοντάδες εκπαιδευτικοί θα μετακινούνται από νομό σε νομό, αλλά και εντός του νομού. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι μετακινούνται άνθρωποι από Αλεξανδρούπολη προς Σφαίρες, προς Δημότυχο ή προς Κομωτινή, Ψάπες, για να μπορέσουν να πάνε στα σχολεία τους. Κίνδυνος θα υπάρχει βέβαια εκτός από τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που από τις 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να μετακινούνται από και προς τα σχολεία τους. Και βέβαια από 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να μετακινούνται και οι μαθητές, εντός του νομού βέβαια, αλλά σε πολλά κομμάτια του οδικού δικτύου. Ας πούμε για παράδειγμα για το χωριό, για την Άνθεια που έχει το γυμνάσιο της Άνθειας, από όλα τα γύρω χωριά πηγαίνουν μαθητές, όπου έγινε ατύχημα στο Δωρικό, αν θυμάστε, στα τέλη Ιουλίου. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για το θέμα και δεν βλέπουμε να βρίσκεται και λύση από τον κρατικό μηχανισμό. Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση και πρέπει κάπως να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε κάπως τον Απρίλιο, από ό,τι καταλάβαμε, και δεν ξέρουμε και τους λόγους. Κάτι προφανώς έχει αλλάξει, το οποίο πρέπει το κράτος οφείλει να μας προστατέψει και να το διορθώσει αυτό το πράγμα.